Σε City αναμένεται να ξεκινήσει σύντομο ο Δήμος Πατρέων μαζί με τη Μητρόπολη Πατρών και ήδη αναζητείται ο κατάλληλος χώρος. Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η οικονομική ύφεση στη χώρα, στην Πάτρα και την Αχαΐα, πάρα πολλές οικογένειες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητού. Μακάρι να μην χρειαζόταν, όμως επειδή εδώ στον κοινωνικό οργανισμό καθημερινά έρχονται συνδημότες μας, που δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μας ζητούν να τους καλύψουμε την ημερήσια διατροφή. Συνήθως πρόκειται για ηλικιωμένους και για ευπαθείς ομάδες. Η μία δομή που είναι τα συσίτια μας, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι, περιμένουμε την έγκριση από τη διαχειριστική αρχή για να προχωρήσουμε. Στόχος του Δήμου είναι να παρέχονται καθημερινά σε 200 άτομα συσίτια, μια και τόσοι είναι εκείνοι που έχουν αυτή την ανάγκη σήμερα. Ήδη αρκετοί λαμβάνουν συσίτια από διάφορες ενορίες της πόλης. Θα έρθει η ώρα που θα μπαίνω σπίτι σου να σου λέω: έχει τίποτα να φάμε. Εκεί φτάσαμε, κορίτσι μου, τελειώσαμε. Όλοι χρωστάνε στις τράπεζες. Βέβαια, πώς θα τρώμε, τι άμα δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι, τα κάνουν. Είναι οδυνηρό εδώ που φτάσαμε. Εάν μπορέσουμε οικονομικά να καλύψουμε, εννοώ από τρόφιμα, να καλύψουμε περισσότερους ανθρώπους, θα το προσπαθήσουμε. Εδώ παρακαλώ και τους συμπολίτες μας, όσους μπορούν, να μας φέρουν τρόφιμα, τα ζητάμε. Δεν ζητάμε χρήματα, ζητάμε τρόφιμα με τα οποία θα τα μαγειρέψουμε για να τα δώσουμε στους άπορους συνδημότες μας. Παράλληλα, ο Δήμος προωθεί τη δημιουργία τράπεζας χρόνου, η οποία και θα αποτελεί ένα οργανωμένο ανταλλακτήριο υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ πολιτών. Η εργασία θα αντικαταστήσει το νόμισμα. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας θα μπορεί να προσφέρει 2 ώρες την εβδομάδα από το προσωπικό χρόνο του και θα τις ανταλλάσσει με άλλο νόμισμα εργασία. Οι ώρες θα πιστώνονται στον λογαριασμό του. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν στήριξη οικογένειες που τη χρειάζονται. Ενώ πατρινοί επαγγελματίες θα αξιοποιούν και τον προσωπικό τους χρόνο με διάθεση να προσφέρουν κοινωνικό έργο.